σε μια φωτογραφία τώρα που έχει γίνει viral και είναι αυτή εδώ που θα τη δούμε αμέσως τώρα. Πρόκειται για ένα ζευγάρι έραστων αγαπημένων, το οποίο βρέθηκε αγκαλιασμένο μετά από 1500 χρόνια. Όπω. Η πιο μεγάλη αγκαλιά στην ιστορία πρέπει να δώσει. Δηλαδή, αντί να την κρατήσει ένα λεπτό. Μάλλον, όταν αγκαλιάζει τον αγαπημένο σου και λέει, θέλω να είμαστε για πάντα μαζί, κάτι τέτοιο σημαίνει. Και ίσχυσε. Πολύ γλυκό είναι. Να πούμε ότι είναι πολύ γλυκό. Οι σκελετοί έχουν βρεθεί με τα δαχτυλίδια του. Είναι πριν από 1500 χρόνια στο περίπου. Σε τοποθεσία της Βόρειας Κίνας, την περίοδο 386 εκτιμούν οι επιστήμονες με 534 π.Χ. Mm. Το ζευγάρι κοινωνικά υποδηλώνει μια ελεύθερη έκφραση αγάπης, κάτι που την περίοδο εκείνη στην Κίνα ήταν θεμητό. Ήταν πολύ θεμητό, ήταν αγαπιόντουσαν τα ζευγάρια στην Κίνα πολύ. Τώρα, τα ζευγάρια βέβαια, γενικά πρέπει να αγαπιούνται πολύ. Γιατί το λέμε σαν το λέμε γιατί μιλάμε για 1500 χρόνια πριν, όπου προφανώς η έκφραση ενδεχομένως της αγάπης. Όχι, αγαπιόντουσαν, αλλά η έκφραση της αγάπης ενδεχομένως δημόσια να μπορεί να. Να ήταν πιο. Είχε κάποιους περιορισμούς. Η Κίνα δεν είχε. Οι επιστήμονες έχουν εκτιμήσει ότι είναι περίπου στα 40 η ηλικία του ζευγαριού. Έχει βρεθεί. Η συγκεκριμένη φωτογραφία τώρα δόθηκε στη δημοσιότητα. Έχει βρεθεί τον Ιούνιο του 2020. Να σε ρωτήσω κάτι. Τότε το προσδόκιμο ζωής στην Κίνα ήταν μικρό και αυτοί έφυγαν από τη ζωή στα 40 χρόνια. Σε όλο τον κόσμο, περίπου στα 40, 35, εκεί. Ναι, φαντάζομαι. Δεν είχε μεγαλύτερο προσδοκίμιο ζωής, βάλε ιούς, βάλε δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Εντάξει, είναι λίγο σπούκι βέβαια η φωτογραφία, να λέμε και τις αλήθειες. Γιατί? Πάντως, άμα φανταστείς πιο πολύ το διπλανό σχέδιο. Το διπλανό σχέδιο. Να βλέπεις δύο σκελετούς αγκαλιασμένους ακόμα. Να σκέφτεσαι την ώρα που έφυγαν από τη ζωή αγκαλιασμένοι. Ήταν αγκαλιά, αγαπημένοι. Αυτό να σκέφτεσαι, το ωραίο. Με παρηγόρησες τώρα. Λίγο σε παρηγόρησα. Ένιωσα καλύτερα. Ναι, σε πόσους θα τύχει.